Σήμερα θα μιλήσω, παρόλα που είμαι κρυωμένος, θα μιλήσω λίγα λεπτά για την ωφέλεια των ψυχών των χριστιανών, των πιστών. Θα πω την προσευχή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325, 318 πατέρες σηκωθήκαν και έκαναν αυτή τη θεολογική, τη δογματική, σύντομη προσευχή πριν να αρχίσει η Οικουμενική Σύνοδος με τον Άγιο Κωνσταντίνο το Βασιλέως. Όλοι μαζί είπαν αυτή την προσευχή για να τη μαθαίνουν και τα Ελληνόπουλα, Ελληνίδες και όλοι οι χριστιανοί. Πάτερα γέννητε και αθάνατε, ιέμονο γενές και άκτιστε, πνεύμα Πανάγιον και άφθαρτον, μία θεότης, μία ουσία εν τρισή προσώπης, σύ όπου επίσας το σύμπαντα κόσμων, σύ έπλασας τον άνθρωπο εκ του μηδενός εις το είναι, σύ ένευσες εις το βασιλέα Κωνσταντίνων και έκανε την πρώτη Οικουμενική Σύνεδος Νικηφόρα εναντίον του Αρίου, του αιρεσιάρχου του Αρίου, που δεν πίστευε τον Χριστό. Έχουμε και άλλη τριαδική προσευχή εις τον Όθρον, πριν να πούμε τον εξάψαλμο, αυτό το ξέρουν εξάψαλμο στην έξι ψαλμή του Δαβίδ, εις το ρολόγιο το Μέγα, το βιβλίο, το ξέρουν οι ιερείς, αρχιερείς, ιεροψάρτε, νεοκόροι, όλοι που είναι μέσα στην Εκκλησία. Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Έχουμε και άλλη τριαδική προσευχή. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνεσον εμήν και καθάρισον ημάς από πάσους κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμο. Πολλοί χριστιανοί που έκανα 43-44 χρόνια Ιεραπόστολους, έκανα 27 χρόνια στο Άγιον Όρος, επαρακάλεσα Θεό να βρω ένα ερημίτη να μιλάει με τον Χριστό, με την Παναγία και τους Αγίους. Δεν πίστευα, με το έδωσε ο Θεός, λέω αν βρω ένα τέτοιο ερημίτη θα τον γεροκομίσω, θα τον θάψω, θα τον τροφοδοτήσω, θα τον ξεθάψω, όπως θα έβαλα στο νου μου και παρακάλεσα τον Θεό, έτσι μετάδωσα. Όταν πήγα στα Άγιον Όρος πήγα να αγιάσω. Μετά, 48 πήγα, είμαι 89 ετών, έκλεισα 9 Δεκεμβρίου. Άφησα τα 88 και πήρα τα 89. Έχω 71 χρόνια εις το ράσο. Από μικρός απ' να αγιάσω. Θυμούμαι και εγώ τον Ιάν του Καλυβίτη. Όλους τους πνευματικούς που αγίασαν σήμερα εδώ στην Ελλάδα μας, όλους τους γνώρισα, συνομίλησα, ο Παΐσιο ήταν φίλος μου στο Άγιον Όρος. Εγώ είχα τον ερημίτη χώρια τον Γρηγόριο, τη νύχτα ήταν στον Παράδεισο, 8 ώρες προσευχή, μου έβγαλε τους γονείς μου από την κόλαση, γι' αυτό φωνάζω. Τα τέσσερα μυστήρια είναι υποχρεωτικά για την αιώνια ζωή. Βάπτισμα και Άγιο Μύρο μας τόδωσε γονείς μας, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Ο γάμος, η ιεροσύνη, το ευχαίριο και ο μοναχισμός είναι προαιρετικά. Μη φύγετε, εξομολόγητε και πάτε με το φορτιό. Και όταν εξομολογήσετε,
θα πηγαίνετε στην εξομολόγηση σε μακριά. Όχι στην ενορία σας που σας γνωρίζουν. Μακριά. Θα πεις τα σφάλματά σου μακριά. Εκεί στην ενορία θα κοινωνάς, θα βαπτίζεις, όλα θα τα κάνεις εκτός εξομολογήσεως. Εάν έχεις πίστη πολύ, ο άλλος έχει σφάλει μερικά σφάλματα και δεν θέλεις να βλέπει τον παπά, ας πούμε. Θέλει μακριά να πάει. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο μυστήριο. Με λέει ο Γρηγόριος, όταν εξομολογούνται πατρεμόδες στις ψυχές, υπάρχουν ψυχές στον παράδεισο που είναι Άγιοι και πολλές ψυχές ούτε αγωνιστήκαν πολύ, ούτε αμαρτήσαν πολύ. Και τους έχει ο Θεός εργάτης των Αγίων. Και όταν λοιπόν εξομολογούνται οι ψυχές εδώ στη στραφεδομένη εκκλησία, γυναίκες, κορίτσια, παιδιά, άνδρες, γέροι, αμαρτωλοί, διατάσσεται και χτίζουν το παλάτι με εκκλησία, με πύργο και μπροστά λοιπόν στην πόρτα της, του παλατίου σου είναι ολόκληρο σταυρός και η καντήλα κοίμητη. Όταν θα σβήσει κάτι θα αναχωρήσει πάνω. Όταν εξομολογήσετε παίρνετε 77.000 βαθμούς ουράνιο μισθό. Πέρυσι των αριθμών, όσοι διαβόλοι πέσαν, όσοι μετρούν πέσαν αριθμό. Και σε γράφει στη βίβλο της ζωής η Αγία Τριάδα στον 7ο ουρανό. Όσο καλά είναι. Η Θεία Κοινωνία έχει 33.000 βαθμούς, είναι τροφή της ψυχής, ο Άγιος σας πηγαίνει στην καρδία και θα έχει φουλές. Η ελεμοσύνη, ο πλησιασμός, 17.000 βαθμούς, ο πλησιασμός, αυτά είναι ουράνια, θα τα έχεις για την ψυχή σου δεξιά. Δεξιά μπαίνει άνιος, αριστερά μπαίνει διάβολος. Περισσότερα μέλη ο Γρηγόρης των Αγγέλων είναι στο Ιλ. Μιχαήλ, Ραφαήλ, Μισαήλ, Γαβρίλ, λίγα είναι Χερουβίμ και Σεραφείμ. Ο άγγελος ο δικός μας, κάθε χριστιανός που επαυτίσει, μπαίνει έναν. Ενώ η αβάπτιση σε κάθε κράτος έχει έναν άγγελο, κάθε πολιτεία δεν έχουν αγγέλους παιδιμαντή, γιατί είναι αβάπτιστοι. Έχουμε, όταν ρώτησα τον Ερημίτη, λέω αν μας χτυπήσει του θα τους νικήσουμε. Παιδί μου λέει πρέπει να ηθελάς να γίνει το γενικό. Ποιο είναι πιο επικίνδυνο κεφάλι, η καρδία ή το κεφάλαιο, το κεφάλι, η καρδία παιδί. Η Ελλάδα, παιδί μου, έχει την Ορθοδοξία. Η μόνη αληθινή θρησκεία, παιδί μου, στον κόσμο είναι η Ορθοδοξία. Τα άλλα τα θρησκεύματα, παιδί μου, είναι ανθρώπινα, δεν πάω και με αυτούς, διότι πλανεμέ, παιδιά μου. Οι Τούρκοι σύμφωνα με τα γνώμη τη ημέρα θα μας πει μετά οι Ρώσοι καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα θα είναι ουδέτερη και μετά θα τρώγονται αυτοί. Δεν μπορώ να σας αναφέρω για τα τρία ΟΕ και αποκάλυψη. Το 8ο κεφάλαιο ηθός υψηπέτης με ανθρώπινη ΟΕ, ΟΕ είναι τρεις παγκόσμια πόλεμα. Έρχεται η δόξα της Ελλάδος. Η Ελλάδα μας αγαπητοί μου στενή, ούτε εν άρμος δεν πει. Θα κυβερνήσει ένας Άγιος Ιωάννης. Τρεις αυτοκρατορίες θα έχει η Ελλάδα μας. Το Μεγάλο Αλεξάνδρου, το Βυζάντιο, 94 αυτοκράτορες, 88 Έλληνες, και 6 ηγεμόνες Φράγκοι που πήρανε το 1204. 94 αυτοκράτορες. Και 32 Σουλτάνοι μέχρι 29 Οκτωβρίου του 1923 έγινε δημοκρατία. Εμείς οι Έλληνες είχαμε αυτοκρατορία. Οι Τούρκοι έχουν Σουλτάνους, οι Ρώσοι Τσάρους, οι Αιγύπτιοι έχουν τουρισμός αυτή την ώρα του, που έχουν άλλο κλάδο. Λοιπόν, όλα φύγανε, μάτι
αρχαία ματιοτήτων. Και γι' αυτό λοιπόν όλα μάτια, πού είναι αυτοκρατορίες, πού είναι όλα, όταν ρώτησα τον Ερημίτη, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Λέει ο Χριστός, παιδί μου, λέει, να πάρετε την αιώνια ζωή, τη βασιλεία των ουρανών. Θα πεθάνουμε, 80-100 χρόνια θα ζήσω, πεθαίνουμε. Τι μαζεά, θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, ούτε Κωνσταντινούπολης ούτε. Γι' αυτό λοιπόν και με έλεγε ο Ερημίτης, το μεγαλύτερο πράγμα εις τον κάθε άνθρωπο, παιδί μου, μόδεστε, είναι η σωτηρία της ψυχής. Εγώ ως Ιεραπόστολος βλέπω ψυχές, γυναίκες, κουρίτσια, παιδιά, λέω στο Χριστό, Χριστέ μου, μπορεί να είμαι ερημίτης, να φοράω ράσα, καλυμάς. Αυτή την ψυχή που έχει αυτή η ψυχούλα, δεν την έχω. Ούτε εγώ δεν πεινεύω ούτε ρασοφόρους, εγώ ψυχές. Βλέπεις με αξιώματα ανθρώπους, δεν μου κάνουν. Σέβομαι για τα αξιώματά τους, τους σέβομαι την αυτοσύνη τους. Ψυχές. Βλέπεις ψυχές. Τέτοια ψυχή καλή, είπε ο Άγιος Δημήτρης είναι ψηλός, είναι δέος, σοβαρός. Ο Άγιος Γιώργος είναι μεσαίο, πα. Είναι χαρούμενος, αν θυμός όμως κουπανάει Τούρκους ότι να, το φοβάνται όλοι. Αλλά ψυχή, πα. Μάνα μου, ο Άγιος Γιώργος, ο τραπεοφόρος. Και λέει, γι' αυτό λοιπόν, θα κοιτάξετε να έχετε πνευματικό. Εγώ ορφάνεψα, λέω τον Ερημίτη, το 30 γεννήκα, το 32 πεθάναν οι γονείς μου. Λέω τον Ερημίτη τον Γρηγόρο, έφτιανε 8 ώρες κατά εκείνο η προσευχή, τη νύχτα το παράσι, μέρα στη γη. Ρώτησε ο Χριστό Πατρί Γρηγόρο, γιατί ο Χριστός πήρε τους γονείς μου και με άφησε ορφανό και με μεγάλωσε η Άννα γιαγιά μου. Λέει ο Χριστός, παιδί μου, λέει, πω, ωκεανό αγάπη. Παιδί μου, πάντα λέει ο Χριστός. Η γιαγιά σου ήθελε να κάνει ένα μεγάλο καλό στη ζωή της. Πήρα τους γονείς σου και σε μεγάλωσε η γιαγιά σου. Η γιαγιά μου ήταν στο παράσιο. Οι γονείς μου ήταν σε θολά νερά της κολάσεως. Όταν βρήκα τον Ερημίτη, γι' αυτό σας λέω, μη φύγετε αξιωμολόγητοι και με δίχως θεία κοινωνία και δώστε ελεημοσύνη. Όταν γνώρισε τον Ερημίτη, πώς το γνώρισα, ήρθαν δύο ασκητές. Ένας ήταν να γίνει ταγματάρχης, τα παρατάει όλα. Έγινε Μιχαήλ το όνομά του Παπάδου, ένας άγιος πνευματικός στα Γενόρος. Και ένας Γαβρίλ από την Έφεσο της Κατερίνης, ήρθαν, τους κέρασα. Δεν πάμε σε εκείνη τον ασκητή, μου λέει να μας πει λόγω νοφιλίας. Ήταν 45 χρόνια έγκλειστος, 8 ώρες προσευχή και ήθελε ο Θεός να πάω να τον ξεκουράσω. Τον είχε εκείνη τον Χριστός. Και τι τον είπε ο Χριστός, πω. Το λέει φύγει από τις συνοδείες, ήταν 7-8 συνοδεία, ο Γεροχαράλαμος, πολύ αγωνιστής, ήταν πάτης λέγοντα. Και να πας και είναι το ασκητήριο απάνω, ένα καλυμπάκι, μια στέλνα νερό είχε. Και του λέει, εάν θα κάνεις μέχρι τέλους υπομονή, με τους τηλίτες τους Αγίους θα σε γνήσω. Βλέπετε ότι υπομονή παλιά. Και έλεγε με τον νου του να πάει σε ένα μοστή Σιμωνόπετρο, να τρώει να πει. Και λέει, άσπα να ρωτήσω, δίχως να πει ότι μιλάω με τον Θεό, αυτά δεν λέγονται. Θέλει προσωπικά πρίκα, μη πανερώσει σε άπιστους αυτά, ούτε τους εκκλησικούς, ούτε τίποτα. Είναι πρίκα ως δικός σου. Έχεις κανένα άλλο πνευματικό, ναι. Λοιπόν, λέει γέρο, ακίνδυνε
μου λέει ένας λογισμός να πάω σε μοναστήρι, μου λέει, στη Μονόπετρα, ή να πάρω το ασκητήριο. Ε, κάτσε, το καλύβεις και πέρα με πας, πουλούς και πέρα με, κάτσε, σ' αφήνει ο Θεός, μωρέ. Αφήνει, κανένα άνθρωπο δεν αφήνει όταν ελπίζει, επικατάστασης άνθρωπος που δεν ελπίζει στον Θεό. Ελπίζει στον επικύριο, θα αγοράζει κάτι προσευχή, δουλειά σου, τα πάντα, στον Θεό. Υπομονή, ταπείνωση, υπομονή, θα τα πούμε, λοιπόν. Και έκαθισε, λοιπόν, τον έδεψε, τον ξέδεψε, τα πάντα. Που ήρθε ο θάνατό του, πει, τι. Όταν τον βρήκα, δεν είχε ψωμί, πήγαμε. Εγώ και άλλοι δύο, το φιλήσαμε το χέρι, ευλογημής, λέμε στα γερός, ευλογείται γέροντα Κύριος. Μετά, φύγαν αυτοί, είχε δύο δωμάτια, ένα προσευχή και ένα κοιμούνται. Λέει, δεν έχεις ψωμί, τρόφιμα. Λέει, δεν έχω. Θέσουμε, άντε, ψωμί, λάδι, φασόλια, ρίπ. Το γέμισα λοιπόν και μνημόνιμα και τους γονείς μου που ήταν πεθαμένος. Αυτό έγινε το 48, το 63. Και γράφω ζωντανά και πεθαμένα ονόματα, όπως δίνουμε, που να μας κάνουν προσευχή. Όταν πήγα μετά μια εβδομάδα, πήγα πάλι ψωμί αυτά, μου λέει, Πάτερ Μόδεστε, τα πεθαμένα σου ονόματα τι σου είναι, λέω, Νικόλος και Πανί. Κάνει μία έτσι, ρωτάει νοερό στο Χριστό, μου λέει, ο Χριστός θα σου το πω. Οι γονείς σου πήγαν με το φορτίο πατρεμόσα, μετανόητοι πήγαν. Ευτυχώς είναι σε αλαφρή κόλλα, σε θελάνε να τη σχολάσω. Βαθύτερο πατέρας, πιο αλαφρή μητέρας. Εγώ πατρεμός κάνω 8 ώρες καρδιακή νοεράφηση. Εάν θα πάρω πληροφορία θα σου πω. Του λέω κι εγώ το πρωί στη ακίνητη ο κινητός. 60 δραχμές. Ήταν γιατρός Δημόκλητος στην Ασκήτη. Έφτιαξε ένα ασκητήριο και πέρα τους Αγίους Αναργύρους. Είχε ένα γέροντα Άγιον. Άγιες ψυχές, πέθαναν όλοι. Έμεινα εγώ. Και δουλεύω μου και πέρα 5 χρόνια, 60 δραχμές με έπαιρνα. Και πήγαινα στη Δάφνη μου, την τσιτούσα. 12 βραδιές, αγαπητοί μου, σε πήγαινα, πληροφορία, δεν έχω πληροφορία, δεν έχω πληροφορία, αυτή τη λέξη με έλεγε. Και 13 μου λέει, τι καλή μανούλα πω εις Πάτερ Μόδεστε. Όταν ο άγγελος πήγε, της λέει, της ψυχής της, ο γιος σου και ο ασκητής ο Γρηγός σε βγάλουν από την κόλαση. Έλα στη βασιλεία θρόνου, στον παράδεισο. Τσίριζε, έκλαιγε παιδάκι μου, να έχει στην ευχή μου, παιδάκι μου, κλάματα, τσιρίδες. Βλέπετε λοιπόν, όταν ένας μοναχός, ιερεύς που γίνεται, εσείς δεν θέλετε, κοίτα όμως, εάν με λαϊκός, οι γονείς μου θα ήταν στην κόλαση, τους έβγαλα. Τα μνημόσυνα, εν το άδει, μένει. Μετά τον πατέρα με λίγες μέρες και μένει εν το άδει, μητάνια δεν υπάρχει, σωτηρία υπάρχει. Τι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Εδώ είναι μετάνια. Μετάνια στην άλλη ζωή δεν υπάρχει, σωτηρία υπάρχει. Όταν κάνουν μνημόσια, νημοσύνη, προσευχές, βγαίνουν. Λοιπόν, και το ρωτούσα μετά το χρησμό, λέει, τους έβγαλε στο παράδεισο. Λέω, Πάτερ Γρηγόρ, ρώτησε τον Χριστό, ποιοι άνθρωποι είναι εχθροί του Θεού. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, παιδί μου, είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Ποια αμαρτία είναι η μεγαλύτερα αμαρτία από όλες τις αμαρτίες. Η μεγαλύτερα αμαρτία στον άνθρωπο παιδί μου είναι απιστία. Και η φοβέρα κολλάσσει είναι τον αιρέσιο. Τρίτο, ποιο είναι πιο συχαμερός. Είναι ο εγωστής κάποιος. Ο αμετανόητος αμαρτωλός και ο κρυφός αριθμός. Δεν θα κρίνω παιδί μου τον κόσμο γιατί αμάρτησαν. Γιατί δεν μετανόησαν. Όλα τα παιδιά μου τα αγαπώ και από τα υπάρχουν. Πρόπατα να είστε. Κυριακή Εκκλησία. Τετάρ Παρασκευή. Και ρώτησα τον Ερημίτη. Καθ' πόσο πρέπει να κοινωνάνε οι χριστιανοί η τροφή της ψυχής ο άρθρος της Αθανασίας.
το λιγότερο πριν μια φορά το μήνα. Έχουμε παιδιά μικρά αγνά, έχουμε κορίτσια 15-20 χρονών, έχουμε εγχάμους, χείριση. Η εκκλησία μας είναι τάξη. Τα μικρά τα παιδιά που είναι καθαρά και νουνά. Τα μικρά θα νηστεύσουν μισή μέρα, καθένα σύμφωνα με τη δύναμη του παιδιού. Τα κοινωνάτε, να μάθετε, να κάνετε πρόβατα, όχι ερήφια, γιατί δεν θα σας γεροκομίσουν. Λοιπόν, να πάρουν παράδειγμα, να βλέπουν τα παιδιά τους γονείς. 33.000 βαθμούς, γι' αυτά μένουν. Και γύρισε Χριστοφόρος Θεοφόρος. Και όταν πας στο γυμνάσιο, ψηλεί νοήματα ο Χριστός. Τα κορίτσια όταν είναι καθαρά στα γυναικεία, νηστεύουν Παρασκευή όσα παρακινούν άνθρωποι. Και μάλιστα στις εκκλησίες που έχουμε εδώ, οι εκκλησίες Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες εκκλησίες, κάνουν και Σαββάτου λειτουργίες. Τα χωριά δεν το έχουν πιστεύω αυτό, μόνο Κυριακή. Όταν νηστεύει την Παρασκευή, να πάει να κοινωνήσει το Σαββάτο. Μέχρι το μεσημέρι στο Ελλαδάκι και να πάει να κοινωνήσει την Κυριακή. Μόνο λάδι. Λάδι να πάει. Δεν μπορεί. Άρχισε την Παρασκευή, μέχρι το μεσημέρι στο Ελλαδάκι και ας πάει την Κυριακή κοινωνήσει. Οι παντρεμένοι, οι έγκαμοι, τρεις μέρες από τα συλλογικά καθήκοντα από εκεί και τρεις μετά. Ιστορία Τετάρτη Παρασκευή, μισό Σαββάτο. Λοιπόν, με εξομολογήθηκε ένας και μου λέει, μόλις κοινώνησα, πήρα κάνω συγγικά καθήκοντα και ακούω το Θεό λέει κατευθείαν στην Ρώμα με έβαλες παιδί μου. Και από τότε λοιπόν ήταν προσεκτικός. Τρεις μέρες ακούγεται μετά. Λοιπόν, και αυτή είναι η τάξη της εκκλησίας μας. Κάθε πνευματικός έχει διαφορετικό. Κάθε ηγούμενος των γενώρους κοινωνάν του Φιλοθέου, νηστεύουν Δευτέρα, κοινωνάν Τρίτη, νηστεύουν Τετάρτη, κοινωνάν Πέμπτη, κοινωνάν... Λοιπόν, θέλει η τροφή της ψυχής στην απάθεια, ποτισμό, υγεία τα πάθη. Δεν θέλει πολλές νηστείες, ας πούμε, για τα σώμα, λέει ο Άγιος Βασίλης, να αποσύρουν μέχρι χορτά. Παρασκευή. Μερικές φορές γίνεται το εξής. Όταν είναι εγώ ως Ιεραπόστολος πήγα στην Εύβοια στον Άγιο Άννη το Ρώσο. Διάφορα το Εσπερινό φύγαν όλοι. Όλοι τη νύχτα, εγώ κήρυτα. Χρόνια ο Ιεραπόστολος. Πετάει μια κοπέλα, με πάτρε μου με πόνοι, κάνει να κοινωνήσω. Όλοι με θα μαρτωλεί. Είσαι πόνοι και μπεις άλλο, άλλο συνάζω. Όλοι μέσα από ποιος είναι ένας, ο Χριστός είναι ένα μάρτυρος. Τραβάει η ψυχή σου να πιω το Άγιο ποτήρι ολόκληρο. Όχι με λέει αυτό, κοίταξε. Αν είσαι καθαρά στη γυναικεία, κάνει προσευχή αυτόματη. 5-6 ώρες γίνεται μια λειτουργία για να κοινωνεί ο κόσμος. Γιατί είναι άλλος κόσμος. Και μετά όταν θα έρθουν οι αρχιερείς, οι ιερείς, άλλη λειτουργία, με ραδιμπομπούς, με βάλουμε τηλεοράσεις κτλ. Και γύρω την Ιταλία δεν μπορούσε να κοινωνήσει. Λοιπόν, πήγε και νόησε. Και θα πας μετά να εξομολογηθείς. Και να περιποιηθείς την ψυχή σου. Γιατί τρεις στρατηγικές ο διάβολος για να μην πάμε στη Βασιλιά. Στη Βασιλιά. Σαρκικά, αιρέσεις και μαγεία. Σαρκικά, αιρέσεις και μαγεία. Ερώθησα τον ερημίτη εγώ. Γιατί, παιδί μου, άφησαν ελεύθερα τις αιρέσεις. Τώρα προσωρινά είναι από τις αιρέσεις. Όταν θα λάβει ο Άγιος, ο Άγιος. Φόβος και τρόμος των ασεβών. Η Αμερική σημεία όρθα καεί την ομάδα Βαβυλών και πόλη τελείως. Αλλά είπα εγώ ο Θεός παιδί μου όλα καμπή κάνουν τα πρόκειται να καταστραφούν. 7
μήνες εις δανείς αυτόν τον πόλο θα θάβουνε πεθαμένους. Και 7 χρόνια ξηραπόπλα, λέει ο Ζεκίλ. Για τη Ρωσία θα διαβάσετε 38-39 κεφάλαιο προφήτη Ιεζεκίλ. Κεφάλαιο. Για την Αμερική το 18 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Στην Αμερική την ονομάζει Βαβελόν και Πόρνο. Έχουμε, ρώτησε τον Ερημίτη, για τους μασόνους τι γνώμη έχει ο Χριστός, ωκεανό αγάπη. Εάν μασόνους παιδί μου μετανοείς, θα πάρει μισθό βασιλέω. Εάν Ιαχωβάς, ευαγγελικός πετσιχριστιανής, εάν μετανοήσουν τι ή στρατηγού ή αξιωματικού. Σκέφτονται να μετανοήσει ο Χριστέ μου. Όχι παιδί μου, τους κάνουν μαθήματα. Άφησαν τον Χριστό και τους λένε ιστορίες και παραμύθια. Τι να κάνουμε, ελευθερία αφήνει ο Χριστός. Σαρκικά έρεσμα. Όπου είσαι φύγε, αγάπη στην Εκκλησία τον Χριστό να σωθείς. Προχωράμε. Δεν θα κρίνω παιδί μου τον κόσμο γιατί αμάν, γιατί με όλα τα παιδιά μου θα αγαπώ, αγαπώ τα υπάρχω. Ακούστε όμως, όταν πήγα ένα βράδυ για να το δώσω τον Ερημίτη φαγόσιμα πράγματα, το βρήκα λυπημένο, δεν με υποδέχτηκε. Κάθισα κι εγώ, λέω τι να έχει ο γέρνος, ούτε με υποδέχτηκε, ούτε ευλογείται, ούτε. Τέλος πάντων, κάθισα κι εγώ. Είχε στεναχωρηθεί πολύ. Και ποιος θα μη στεναχωρηθεί. Ή να μη στεναχωρηθείς, να μη λυπηθείς, παιδί μου. Και μου λέει ξαφνικά, «Πάτερ μόδεσε, κάθεσε να σε εξομολογηθώ εγώ στους βράχους και στα δέντρα του άνθρωπος». Τι μου είπε ο Δεσπότης Χριστός εν ώρα προσευχής και κάνει αυτή τη φράση. Πω, 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 του νταλέπορ το δυστυχή, πατέρ. Βαθύτερα εις τον άδει της κολάσεως, πατέρ μόδεσε, είναι ο Χίτλερ της Γερμανίας. Μετά είναι ο Στάλιν, μετά είναι ο Τσόρτς, αλλά ο Χίτλερ είναι πολύ βαθύ. Λέω, πατέρ Γρηγόρ, έκανε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 700.000 με 1.000.000 κόντυψε η Ελλάδα μας να χάσει. Ιταλούς, Βουλγάρους, βάλε με το νου σου για τα κράτη. Τέτοια προβλήματα λύνει μόνο ο Θεός. Δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου τέτοια πράγματα. Αυτά είναι του Θεού δουλειές. Ευλογείται γέροντα, έφυγα. Όταν πήγα μετά μια εβδομάδα για ψωμί, θυμάσαι πατέρ μου που σου είπα για τα τριάδωμα που ήταν στην αιώνια ο κόλος. Λέω ναι, η τάξη ωκεανό αγάπη. Θεέ μου, μετανόησαν τι άνθρωποι στη ζωή τους σε σένα πριν φύγουν από το τρομάτο κόσμο. Όχι, παιδί μου. Εάν μετανοούσαν, είχαν έλεος, πολύ έλεος. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, που δεν λένε ήμαρτον στη ζωή τους. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, παιδί μου, που δεν ελεούν ποτέ σ' άνθρωποι στη ζωή. Και υπάρχουν ρασοφόρτων άπιστοι και στην επιστή. Το Ευαγγέλιο, παιδί μου, το έβγαλε ο Θεός. Το λάθος κάνει στην εκτέλεση. Εσύ είδες έναν παπά, έναν καλόγερο να τρώει τη μεγάλη Παρασκευή αυγή, κατσί. Και λέει, δεν πάω εγώ στην εκκλησία, μεγάλη Παρασκευή που γονιστεύω. Μα εσύ είναι, δεν χάνεις το μισθό σου. Τι πιάνεις την ουρά σου για βράδυ, τον με μετανοείς. Και δεύτερο έχουμε τους παραμερολογίτες. Ένας λοιπόν νίστευε με το νέο ημερολόγιο και βλέπει έναν άνθρωπο και έτσι τυρί, κρέας και έτσι του λέει, καλά σήμερα είναι σαρκωτής Παναγίας, λέει κοίταξε. Εγώ με το παλιό ημερολόγιο. Όταν θα έρθει η δική μου εισέ, θα νηστεύσω. Ω, συγγνώμη. Τώρα εσείς τις συνηστεύετε, θα μεταλάβετε. Όταν θα έρθει, γι' αυτό λοιπόν, να μην τα παίρνουμε κατευθείαν μπουρλότο, ας πούμε, και κατακρίνουμε. Άνθρωπο να μην κατακρίνετε, τι λέει ο Χριστός στον Ερημίτη, και συμφορά ανθρώπου δεν θα ονειδήσεις. Μπορεί να τον έχει ένα τυφλό, μπορεί να τον έχει άλλο, γιατί η βασιλεία του ουρανού. Τι να κατέψει, ξέρεις. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, για τον παράδεισο. Τι πε Παναγία μου Χριστέ, ο παράδεισος, παιδί. Παράδεισος.
σε παράδεισα ή μπορούν να σε κερδίσουν, δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Γι' αυτό λοιπόν το παράδεισο είναι τρεις οι παράδεισοι. Έπεσε η σκηνή και πείσε τριάκοντα, εξήγοντα και εκατό. Το εκατό είναι ο παράδεισος των Αγίων. Το εξήντα πιο κάτω τα πάντα. Το τριάκοντα τι να σε κάνουμε, είσαι σαν μπάνιο, είσαι στην πόλη, τις βόλτες σου μπρο. Όλα τα έπιες, αγαπούσε τον Χριστό, πήγε στον πρώτο πράγμα, λέγεσαι τριαντάρα ή τριαντάρα, δηλαδή δημοτικό σχολείο. Τι είναι ο γιος με το σχολείο. Τώρα. Τι είναι ο γιος σου πάει στο λύκειο, ανώτερα. Τι είναι ο γιος σου πάει στο πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν, χαρά στα παιδιά που αγαπήσουν αρετές, όχι πάθη. Διότι άμα πας στα μάθη, πώς θα θέλει ο κουκκούφ. Ένα τσιγάρο που δεν αμάθουμε είναι πάθος. Δεν μπορείς το κόψεις. Αν άρχισε άλλα, γι' αυτό λοιπόν θα μιμήσετε τους Αγίους, μιμητέ μου γίνεστε τον Χριστό. Να διαβάσετε σκεπτικά πηγή Ορθόδοξη. Όταν σας λένε Αγία Γραφή, Αγία Γραφή, πολύ υπό Αγία Γραφή, είναι αιρετική παλικάρι. Βλέπετε λοιπόν μία εταιρεία, όλες οι εταιρείες πέσανε. Ο χιλιασμός. Και έρχονται, μη διαβάζουμε για γραφή, θα πάμε στους ηλικίους χριστιανούς, θα διαβάζουμε γραφή, πρώτα θα ρωτήσει την πίστη σου. Η εταιρεία Σκοπιά. Δεν θα πηγαίνει στην εκκλησία, θα είσαι άθεος. Δεν θα πιστεύει το Παναγία, θα πιστεύει, θα λες Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι εκεί, η Αγία. Έτσι. Και θα σου λέει αυτός είναι σοφός άνθρωπος. Ναι. Ούτε σταυρούς ο άνθρωπος η λέξη τον ονόμασε Αδάμ. Τέσσερα γράμματα. Ανατολή Δύσης, άρχισα πιβοράς με συμφρενώτης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν σταυρό. Τα πουλιά σταυρό, τα αεροπλάνα σταυρό, όλα. Και δεν πιστεύεις εσύ, θα πάτε. Είπαμε, αφήνει την ελευθερία, όχι, έχουμε τρεις στρατηγικές ο διάβολος. Οι αμαρτωλοί μετανοούν, αιρετικός δύσκολο. Τον έχει καταλήψει η χάρη του Θεού. Λέει, Αγία Γραφή, Αγία Γραφή, Αγία στο στόμα Αγία Γραφή. Ούτε εκκλησία, ούτε εξομολόγηση, ούτε κοινωνία, τίποτα. Αγρεμένοι άνθρωποι. Και δεύτερο, έχουνε όχι μόνο για πέρα το ένα λεπτό. Αφού θα αργηθείς μετά, 50-60 χρόνια στην Αυστραλία, σε ένα, αυτό είχανε πάρει από ιδρύματα παιδιά τα πάντα και είχαν χαρέμια οι Αχωβάδες. Είδες, πρώτα λένε Αγία Γραφή, θα αρνηθείς την πίστη σου, θα πολεμάς την πίστη σου, σου δίνουν λεφτά. Και μια γυναίκα ρωτήσε την εφημερίδα Δημοκρατία και τάξει τα χαρέμια στην Αυστραλία. Τα τέρατο Ιαχουβά τι κάνανε. Πολλαίνε Αγία Γραφή. Πρώτα θα ρινδείς την πίστη σου, θα πολεμάσεις και μετά στα χαρέμια. Και δε 50-60 χρόνια δεν φανερώνει τα παιδιά. Και πήγε μια γυναίκα από την αυτή και ενέργησε λοιπόν τότε ξύπνησε η αστυνομία της Αυστραλίας. Εδώ δεν μπορούν να βρουν τα χαρέμια των χιλιαστών στην Ελλάδα. Μια γυναίκα αδέσποτη πήγε τα βρήκε. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται λοιπόν. Τι κάνουν οι χιλιαστές που δεν πιστεύουν Χριστό Παναγία. Θα ρίξεις την πίστη σου, σου δίνουν λεφτά και αφού σου δίνουν λεφτά σε κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν και μετά τα χαρέμια μυστικά. Απαγορεύεται. Είσοδος έχει, έξοδο δεν έχει. Αυτό λένε οι μασόνοι και οι χιλιαστές όλοι οι εταιρείες. Οι κατάσκοποι
εναντίον της Ελλάδος των ψυχών. Τώρα θα πούμε μερικά θεολογικά. Σας είπα, ο Νόη, αγαπητοί μου χριστιανοί, συμβουλή των Χριστών, οικειωτός στην Αγία μας Εκκλησία. Ο Νόη, συμβουλή των Χριστών. Οικειωτός την Αγία μας Εκκλησία, το Περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα. 8 ψυχές ήταν μέσα στην οικειωτό, αγαπητοί μου. 8 αιώνες θα πείσει ο Θεός τον κόσμο. 89 ψαλμό, νομίζω, λέει, ως 1000 έτους ημέρα μία. Η Εκκλησία μας έχει 1000 έτη. Κατά των 70 Εβραίων σοφών, η Εκκλησία, ο Χριστός γεννήσει από τον Αδάμ στα 5.508 χρόνια. Και 2.018 που έχουμε, 5.5. Και 2, 7.5. 8 και 18, 26 μιλούν. 7.500 χρόνια και 26 χρόνια. Το 8 αριθμός είναι αιώνια ζωή. Λέει στο 24 ο Μαθαίος, «Εδέ μέρη για τον εκλεκτό, κολοβωθήσε, κολοβώθησε μέρη για τον εκλεκτό». Θα γίνει στο 7 ρυθμός, δηλαδή ποιος μήνας είναι ο κολοβός, ο Φεβράριος, θα γίνει πιο μπροστά. Η Δευτέρα Παρουσία δεν θα γίνει το 8, το 8 είναι ο αριθμός, ο παράδοσης, το ανέκριτο φως, το ανέσπρο φως. Η 8 ημέρα είναι η Κυριακή, είναι κάθε λειτουργία είναι η αιώνια ζωή. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, αυτό ψήσω. Και όσον σηκώνταν το ίδιο του κατακλυσμού, τόσο εκκυβωτός ήταν, όσο πολεμούν. Αντίχριστοι, μασόνοι, χιλιαστέ, εταιρείες, άπιστοι, εφημερίδες, όλοι. Η Εκκλησία. Τώρα έρχεται μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ελά τρεις μέρες θα έρθει τους Τούρκους, μετά ουδέτεροι, από εκεί θα γίνει καταστροφή. Μεγάλος πόλεμος έρχεται, άλλα είπα ο Θεός, άλλα κάνουν ποιοι κάνουν τα πρώτα καταστροφούν. Και θα κυβερνήσει ο Άγιος Ιωάννης όλο τον κόσμο, θα περιλάβει λοιπόν τους Τούρκους, τους Άραβες, τα πάντα όλοι λοιπόν στον Τριαδικό Θεό. Και το λέει το 10 κεφάλαιο ο Άγιος Ιωάννης. Κι άλλα πρόβατα έχουν κι είναι εξαμπλιστάς, κακή να με δεν έχουν σπονίγει μια πίμη σπίνα. Μετά το τύπο κόσμου θα είναι μεγαλύτερα αυτοκρατορία, αυτοδοξία. Αυτός ο Παπάς είναι τελευταίο. Λοιπόν, τελείως φάσα. Ούτε Πάπη, ούτε Προτεστάντη, ούτε τούν. Μια πίμη σπίμη. Πρόβατα. 7 μήνες λέει ο Ιζακή θα δάγω τους πεθαμένους ιστονί και 7 χρόνια ξύλωμα. Διαβάζει 38-31 προφήτη Ιζακίλ, το πρωτέπρο 800 για τη Ρουσία. Διαβάζει το 18 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη του Βαβυλών. Πρώτα θα καεί, μετά Άγγελος Αρχιμενόπετρα, θα βουλιάξει τη Λουλή, θα ψέλνουν τα νέα, θα έφυγε μαγάρα. Θα πω όλοι την προσκυνήσουν, όποιοι για την προσκυνάνε όλοι, ό,τι πει η μαμά. Λοιπόν, άλλα είπα ο Θεός, άλλα κάνουν, τι κάνουν το πρώτα, θα καταστραφούν. Εμείς έχουμε πόλεμο κατά του διαβόλου, προσευχή, νηστεία, εκκλησιασμό και εξομολόγηση. Λοιπόν, λέει μία προφητεία ο Άγιος Μεθόδιος του 4ου αιώνα, γιατί το 324 έγινε μονοκράτορ ο Άγιος Κωνσταντίνος με τον Δήμιο Σταυρό. Έναν ιδωλολάτρη. Και μετά νήσι του Λυκίνιου. Λοιπόν,
το μαξέντιο και το λικίνιο. Έγινε μονοκράτο. Νίκη, ο Άγιος Μεθόδιος επίσκοπος, νίκη ενός κατά έξι. Αυτό το κράτος που θα νικήσει τα έξι θα έχει 17 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτης. Τα 17 είναι τώρα ο Ρωσίος. Θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, θα βάλει τρεις μέρες σφαγή. Τρεις μέρες θα σφάσει. Θα φυτέψει λάχανα, γιατί η Ρώσσα θα πάει το μπόρτς. Και περίπου και ο Άισκος μας και αυτός, 5-6 μήνες από την έχει, θα υπεραέρεται τα πάντα. Εγερθήσεται ο Μέγας Φίλιππος με τα γλωσσόν 18 και γεννήσετε πόλεμο σε γεγονέ πόπλο, το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ και η Ρωσία θα πέστουν εκεί μέσα, ποιος θα πάρει την πόλη. Το αίμα, 3,5 ημερών, το αίμα θα πάει 18 μίλια. Ώρα 3 της τρίτης ημέρας, κατά τα γραφόμενα των Αγίων, θα σκεπαστεί ο ουρανός με το Άγιο Πνεύμα. Θα λάμπει, σαν να είναι χιλιάδες ύλοι. Θα είναι ερυθρός κόκκινος, θύμιος σταυρός στον ουρανό. Θα γίνει ουράνιο τόξο από τον ουρανό προς την Κωνσταντινούπολη. Θα κατεβαίνουν, θα ανεβαίνουν άνθρωποι να στείτε στη τυρήνη μην. Αλλιάνι, στείτε στη τυρήνη, φτάνει με εκδύσεις κατά τους απαιτίες. Και ο Αρχάτης Μιχαήλ λοιπόν θα πάρει διεθνής επιτροπή και όπου καταλήγει το ουράνιο τόξο σε δύο κύωνες, σε δύο κολόνες, τώρα σε εκκλησία, σε σχολείο, σε δύο κύωνες. Ένας Ιωάννης. Ρώτησα τον ερημίτη, ποιος θα είναι πατριάρχης και αυτοκράτορας, παιδί μου είναι απόλυτο. Λοιπόν, θα είναι μεσαίο ανάστημα, γυναικείο πρόσωπο, ένα τίνομα στο δείξη πόδα, σταυρού στο σώμα του. Και θα πάει λοιπόν ο Αρχάς Μιχαήλ με διεθνήσει πετρού, τον πάρουν και θα στρέψουν στο ψηλότερο μέρος του γυναικείου, το ψηλότερο μέρος. Οι άγγελοι θα τα δώσουν το στέμα του παλιού με ψαλμοδίες θα γίνει τενετή, ανθρώνει στα πάντα. Και όταν λοιπόν θα του κυρίσει οι άγγελοι, θα πάρουν από τον Ιωάννη, θα πει ο Αρχάς Μιχαήλ, αυτόν που στρέψαν βασιλέα, ό,τι σας είπε το θέλημα του Θεού πείτε. Πρώτα θα πιστέψουν οι Γερμανοί, αυτοί που μας ταλαιπωρούν την Ελλάδα μας. Ο Ρώσος ναύαρχος δεν θα ταπεινωθεί. Ρουσία. Θα πει τον Ιωάννη, κάνει τρεις φορές το σταυρό σου. Πώς θα πει, στο όνομα του Πατρός του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός. Η ρωσική, όλα τα πλοία, αγγλικά, γαλλικά, όλα πνίξιμο να μην υπάρχει τίποτα. Μόλις λοιπόν θα πάρουν. Όλα τα νησιά, όλο σου κομπάρτι λεπτά, χτίστε. Πλούτε τα πάντα. 8 χρόνια ούτε φορολογή. Πάρτε διψασμένοι, κουρασμένοι από τους αρχηγούς σας, τους ψεύτες, τους κλέφτες. Πάρτε. Φόβος και τρόμος των ασεβών. Και μετά τα μέρη μας στα Ραβαρνή, όλοι λοιπόν, θα περιλάβει την Αραβία όλη, 3,5 χρόνια όλη. Και προφητεύει για τους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Στο 11 κεφάλαιο προς το Ρωμαίους, 24 στίχο, 24 στίχο. Πόρος εις εκ μέρους του Ισραήλ γέγονε, άχρη έρθω πλήρωμα των εθνών και πάτε λέει σωθήστε. Βλέπετε, ξέρουμε, όλοι θα πιστέψω. Μία πει, μη σπι μη. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έρχεται η δόξα, η τρίτη αυτοκρατορία της Ελλάδος, θα έχουν οι Ευρωπαίοι από όλα τα μέτρα. Πάντα δικούσαμε την Ελλάδα και η Ελλάδα μας κυβερνάει. Γυρίζει ο τροχός, ο Θεός τον γυρίζει τον τροχό. Ούτε άρμαστη, ούτε νύπης. Γι' αυτό κάντε υπομονή, παιδιά μου. Να σας πω ένα χαρούμενο για τις φορολογίες που δίνουμε, που δίνεται το 80% με τα δυσκολίες οι Έλληνες πληρώνουν τους φόρους. Βγάζουν λόγους, ρητορικίες, κανένας δεν πει θα αφαιρέσουμε τις φορολογίες. Λόγια παγιά για να τους ψηφίσουν την καρέκλα. Κανένας δεν λέει, θα σας αφαιρέσω τις φορολογίες, μισές, ένα τέταρτο. Τίποτα. Βλέπετε λοιπόν, ερώτησε τον ερημίτη. Λέω, Πάτρε Γρηγόρη, ρώτησε αυτό, ποιοι θα μας κυβερνάνε, οι αντίθετοι. Δηλαδή, όποιος μένει θα ξέρει αυτός είναι αντίθετος. Και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, αντίθετος.
παραλογιστός. Ο Άγιος μας είπε, τα κακά θα έρθουν του διαβασμένου. Να, διαβασμένου. Οι φημένοι γράφουν διαβασμένους. Ποιος τα κάνει διαβασμένου. Τυποξένο γράμμα. Βλέπετε λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν, ο Άγιος Ακάκιος, ο τελευταίος Άγιος των Καψικαλβίων, μεγάλος Άγιος, τον πήρε άγγελος και τον πήγε στον Παράδεισο, αγαπητοί μου Χριστιανοί. Χίλια εκατομμύρια στον Παράδεισο. Εκατομμύρια. Και έκανε μια ερώτηση στον Άγγελο. Άγγελε μου λέει, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που είναι με εκατομμύρια είναι μέσα στον Παράδεισο μου λέει. Αυτοί παιδί μου πληρώναν φόρος στους Τούρκους. Ακούς και τους έβαλε ο Χριστός τον Παράδεισο. Και εσύ που πληρώνεις, ούρι αυτό το κράτος πληρώνει στα νοσοκομεία, να πληρώνει στρατό. Λοιπόν, θα πιαστούν όλα αυτά τα δικά σου πληρώνεις, ας πούμε, σε κάθε κυβέρνηση, ας πούμε, στη ψυχή σου ελεημοσύνη. Χαρούμενο πράγμα. Αγωνείς, αυτός, για το ρεύμα, για το δήμο. Θα πιαστούν στη ψυχή σου. Λίγα πρώτα. Κάντε υπομονή. Αν υπομονή όποιος κάνει, θα κερδίσει και θα παρούνται. Υπομονή, μην τα χάνετε. Δεν θέλετε, γιατί παιδί μου τα χάνετε. Εγώ σε βοηθώ. Μην γίνετε λαγί και βατράκια, μην γίνετε. Λεοντάρια, έχει ο Θεός. Θα λες, έχει ο Θεός, έχεις ακροβάτης ο Θεός. Δεν σε αφήνει ο Θεός. Δεν αφήνει ο Θεός όταν ελπίζει τον Θεό. Έλπισε τον επικύριο και αυτός επικατάσπασε άνθρωπο που δεν ελπίζει τον Θεό. Να πιστεύουμε στον Χριστό μας ή στην Ορθοδοξία μας, στην Άγια Τριάδα. Ας τις διαφωνίες που έχουν τα πάντα. Λοιπόν, ούτε πρωταθλητής, λέω ο Χριστός, παιδί μου, ξέρετε παιδί μου, πολλά δεν τα ξέρετε όλα, με μία πέταρτη ζούς. Όλοι χρειαζόμεθα παιδί. Και εργάτες, και αγράμμοι, και μορφωμένοι, όλοι. Με μία πέταρτη ζούς δεν γίνεται. Όλοι χρειαζόμεθα. Ούτε πρωταθλητής, Χριστό που λέμε, είμαι πρωταθλητός, είμαι, ούτε πρωταθλητής, είσαι που είσαι μία πέτρα στον τοίχο. Μία πέτρα στον τοίχο. Μη πάντες προφήτες, μη πάντες απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες δάσκαλοι, χαρίσματα γεμάτων, γέννη γλωσσών, αντίληψη και κυβερνήσεις. Δεν μπορώ, κάθε σε ένα τομέα. Και λέει ο Χριστός, από όλα τα επαγγελματά μου, παιδί μου, έχω τα παιδιά μου. Να μην σας κουράσω παλιοχριστιανοί μου, γιατί κι εγώ είμαι κρυωμένος, να σας ευχηθώ στο όνομα του Πατρός, το γυμνάμε στο όνομα του Πατρός. Θεϊκή προστασία, ενηλική προστασία, προστασία των Αγίων Ισέπ, όλους τους χριστιανούς. Δώστε αιτήματα της καρδίας και ευλόγησαν το όρος του χριστιανού που μ' ακούνε, το Αβραάμ, Ισάκ και Αβραάμ καθά και Ιησού με κάτω την Ευαγγεία. Επουράνια πήγε παρόν και μέλλον. Να είστε ευλογημένοι, άγγελοι και άγγελοι προ, δώστε αιτήματα της καρδίας. Άγγελοι και άγγελοι σας προνούν, το Αβραάμ, Ισάκ και Αβραάμ καθά και Ιησού με κάτω την Ευαγγεία. Επουράνια πήγε παρόν και μέλλον, να είστε όλοι για τη βασιλεία του. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρημων, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.